Ίσως κάναμε και το πρώτο λάθος. Όλοι μας λέγανε ότι αυτό έπρεπε να ήταν το νούμερο ένα. Και δεν ήταν. Ναι, και μας έχετε πεθάνει τον παπά, τον παπά, τον παπά. Οπότε πάμε να το θυμηθούμε. Είναι ο παπάς ο οποίος ίσως πρέπει να το ψάξει η Εκκλησία. Μήπως είναι ο Μεσσίας, γιατί είναι πανταχού παρόν. Είναι πραγματικά πανταχού παρόν. Για να το δούμε στο πρώτο απόσπασμα. Και βέβαιως ο λαός πρέπει να εκφράζεται ελευθέρως και σε μια περίοδο όπου ο ελληνικός λαός δίνει έναν νέο τύπο αγώνα είναι βαθύ χρέος των σύγχρονων Ελλήνων. Αυτό ήταν απλά ένα ζέσταμα για το πόσο είναι, γιατί μετά έμπαινε πιο εντυπωσιακά μέσα στο πλάνο. Ο λαός στέλνει μηνύματα, δεν δέχεται εκβιασμούς. Άλλωστε υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Ιδιαίτερα χαρούμενο σήμερα, γιατί γιορτάζει η πόλη μου, γιορτάζει η Θεσσαλονίκη μας. Διαφάνειας και δημοκρατίας. Αυτή είναι η βούληση του ελληνικού λαού, αυτή είναι την βούληση που υπηρετούμε και θα τα καταφέρουμε. Οπότε το Top 10 σήμερα είναι αφιερωμένο σε αυτό. Το Top 10.